Λοιπόν, ο ασθενής, ο συγκεκριμένος, εμφάνισε οξία εντερική ισχυμία, ισχυμία ουσιαστικά μεσεντερίου. Και ο μηχανισμός, Οξία. οξία, ο μηχανισμός πρόκλησής της στο συγκεκριμένο άρρωστο ήταν ένα, δηλαδή να το πάρουμε από την αρχή, ο ασθενής είχε κολπική μαρμαριγή. Αυτό σημαίνει ότι οι κόλποι του δεν χτυπάνε όπως είναι φυσιολογικά, αλλά κάνανε αυτό το μαρμέρουν, ας πούμε, δηλαδή αυτούς τους συνειδησμούς. Οπότε στον αριστερό κόλπο, λόγω αυτής της κακής, ας πούμε, ροής, δηλαδή δεν σπρώχναν το αίμα, απλά το αναδεύανε, σχηματίστηκε εκεί ένας τρόμβος, ο οποίος τελικά αποκολλήθηκε και έφυγε με τη συστηματική κυκλοφορία και εμβόλισε ουσιαστικά την άνω μεσεντέρια. Οπότε προκάλεσε νέκρωση του συγκεκριμένου τμήματος του εντέρου. Παρά την πιθανότητα αναστόμωσης που θα υπήρχε, δεν μπόρεσε αυτό να Αυτό. γίνει. Ενώ υπάρχει, θα το δούμε και πιο κάτω για το δίκτυο, απλά εδώ να αναφέρω κάτι. Γενικά, όπως είναι το έμφραγμα του μυοκαρδίου ή η χρόνια ισχυμή σταθερή στη θάνχη στο μυοκάρδιο, υπάρχει αντίστοιχα πράγματα και στο έντερο. Δεν εκφράζονται όλα με τον ίδιο τρόπο. Τι εννοώ. Στη μεσεντέριο ισχυμία γενικά είναι πολύ πιο σπάνια η χρόνια ισχυμία. Μόνο στο 5% γενικά των ισχυμιών, να το πω και έτσι. Αυτό αφορά διαβητικούς κυρίως, που Ναι, έχουν ή αγκία ή μεγάλες προβληματικά, ακριβώς, που μπορεί χειροσκυνισμένα. κάποιος μετά το γεύμα να πονάει για Κυριακή πολλές στη ώρες. θάνση. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά το πιο συχνό είναι η Η οξία, οξία. που είναι είτε αρτηριακή από κάποιο έμβολο ή κάποια θρόμβωση υπάρχοντος αγίου, όπως συνήθως συμβαίνει στην καρδιά. Στην καρδιά συνήθως αυτό τον Αυτό. τύπο έχουμε. Στο έντερο συνήθως έμβολα μπορεί να προκύψουν από κολπική μαρμαργή ή άλλη νόσο. Μπορεί να έχω απόφραξη της φλέβας και έτσι να έχω ισχυμία. Πάει το αίμα αλλά δεν μπορεί να φύγει, όπως σε θρομβογόνες καταστάσεις. Αυτό, η απόφραξη φλέβας και η δυνατότητα αναστόμωσης και εισόδου αίματος στη νεκροφύσα περιοχή δικαιολογεί, γιατί μακροσκοπικά τα έμφρακτα του εντέρου είναι αιμορραγικά. Αντίθετα με την καρδιά, όπου τα κλασικά έμφρακτα είναι οχρά. Σωστά. Δηλαδή εδώ η αιμορραγική δίδυση ήρθε από τα αναστομωτικά δίκτυα. Πολύ σωστά. Και υπάρχει μία αποφρακτική σε έναν ασθενή με πάρα πολύ χαμηλή πίεση. Μπορεί το έντερό του να μην παίρνει επαρκώς αίμα και να νεκρωθεί ένα κομμάτι, για παράδειγμα. Επίσης σε υπάρχει μια καρδιογενή καταπληξία, ας πούμε. Ακριβώς. Και υπάρχει και η έννοια της απόφραξης λόγω στροφής. Έτσι, οπότε α, που είναι στις συστροφές και Ακριβώς. σε, ναι. σε κύλες, να μπει κύλες μέσα σε κύλες. Κύλες περιστιγμένες και ο εγκαλιασμός. Εντάξει, και αυτό μπορεί να κάνει νέκρωση. Και αυτό μπορεί να κάνει νέκρωση. Ακριβώς, ναι. ακριβώς. Πολύ ωραία. Είχαμε υπήρχε στο μία προηγούμενη ακόμα, διαφάνεια, να ναι, δούμε και την αυτό ήθελα προηγούμενη. να δείξω επίσης στα παιδιά, ότι ναι. εδώ βλέπουμε το λεπτό και το παχύ έντερο. Θυμίζω ότι όλο το λεπτό και τα 2 τρίτα του παχαίου σωματώνονται από την άνω μεσεντέριο, το τελευταίο τρίτο και το ορθό από την κάτω μεσεντέριο. Γενικά οι αναστομώσεις, όσο πιο κοντά είμαστε στην περιοχή της αναστόμωσης, τόσο λιγότερο πιθανό είναι, αν το έμβολο είναι εδώ, είναι λιγότερο πιθανό να νεκρωθεί αυτό το τμήμα. Αλλά όσο πάμε σε κεντρικό κλάδο, η Βέβαια. Αναστόμωση από εδώ δεν επαρκεί να σώσει αυτό το κομμάτι του λεπτού εντέρου, παρότι δηλαδή υπάρχει η επιχείλειος αρτηρία του Ντραμόρτ και όλες αυτές τα δίκτυα. Απλά να αναφέρω κάτι τελευταίο που ήθελα απλά για τα παιδιά, γιατί εμένα, ας πούμε, με βοήθησε αυτό να το καταλάβω κάποια στιγμή, ότι υπάρχει έννοια της οξίας εντερικής ισχυμίας που συνήθως προκύπτει από έμβολο στην άνω μεσεντέριο, που είναι μια πολύ σημαντική επίγουσα κατάσταση όπου συνήθως νεκρώνεται ένα τμήμα του λεπτού εντέρου από κάποιο έμβολο στην άνω μεσεντέρια. Ωραία. Μπορεί ο ασθενής να χάσει το έντερό του, δηλαδή αν δεν κάνουμε γρήγορα, ο πόνος είναι πάρα πολύ έντονος, χρειάζεται ακόμα και επίγον χειρουργείο. Υπάρχει όμως μια άλλη κατάσταση που συνήθως έχει να κάνει με είτε απόφραξη είτε χαμηλή πίεση στην κάτω μεσεντέριο, που επηρεάζει κυρίως το από 1 τρίτο του παχαίου, που λέμε ισχυμική κολίτιδα. Αυτή αφορά όντως κυρίως το παχιέντερο. Συνήθως είναι είτε λόγω χαμηλής πίεσης, ασθένης με καρδιακή ανεπάρκεια, εμφανίζεται πιο σταδιακά. Στην ουσία έχει μέτριο πόνο ασθενής, θα κάνει κάποιες αιμορραγικές κενώσεις. Έχει χαρακτηριστική εικόνα στην θεωρητικά μπορεί να είναι και από βαθμιαία επέκταση αθυρωμάτωσης μέσα αυτό. σε αγκία ηλικιωμένων ασθενών, αυτό. οπότε είναι πλημελής η αιμάτωση. Και του ουσιαστικά παχαίου δεν συνδέρου. Έχουμε νέκρωση, γιατί εδώ επαρκεί η άνω μεσεντέριος σιγά σιγά να το ανατροφοδοτήσει, οπότε έχω απλά μία σαν ξεφλούδισμα, να το πούμε έτσι, του επιθυλίου και λίγο βλάβη των υπογλωνών, που αυτά σιγά σιγά με συντηρητική θεραπεία θα επιδιορθωθούν. Εδώ δεν είναι το χειρουργείο δηλαδή αυτό που θα είναι το πρωτεύον. Αυτό. Να, εδώ βλέπουμε την ισχυμία, πώς αρχίζει σιγά σιγά,
η ισχυμία, το βλέπουμε εδώ πέρα, έχει ένα ευρύ φάσμα, βλέπουμε εδώ πρώτα πώς πάσχει ο βλενογόνος, έτσι, από εδώ ξεκινάει και αρχίζει και προχωράει προς τα κάτω, κοιτάξτε εδώ παιδιά που είναι, βλέπετε εδώ πέρα αυτή την συμφόρηση που έχει κυκλοφορία εδώ στα αγγεία του υποβλενογόνου και αν αυτό προχωρήσει, ο βλενογόνος δηλαδή είναι το πιο πρώιμα νεκρούμενο τμήμα, νεκρονόμενο τμήμα και έχουμε την υπερεμία που είναι σε όλη τη διαδρομή μέσω του υποβλενογόνου. Mm-hmm. Αυτό εδώ μην το θεωρήσετε φλεγμονή, μπορεί να είναι ο επιτόπιος λεμφικός ιστός, έτσι, του εντέρου, του λεπτού. Εδώ ο υποβλενογόνιος και ο μήκος δεν έχουν επηρεαστεί, είναι βιώσιμοι ακόμα, είναι δηλαδή, έτσι. Είναι κάπως πιο ελαφρά τα πράγματα και βλέπουμε εδώ επάνω, σε μεγαλύτερη μεγέθηση, τη βλάβη εδώ που αρχίζει και γίνεται πιο προχωρημένη, κοιτάξτε εδώ είναι πλήρης εξέλιξη, έτσι, πλήρης εξέλιξη, νεκρωμένος ιστός, λόγω ισχυμίας και αυτό το πράγμα δημιουργεί φυσικά και οξία φλεγμονή. Mm. Δηλαδή, εφόσον υπάρχει ζημιογόνος παράγοντας και υπάρχει βλάβη, κινητοποιείται και η φλεγμονή και αρχίζουν φλεγμονώδη κύτταρα, οξία φλεγμονή, να πηγαίνει σε αυτήν την ισχυμική κατά κάποιο τρόπο εντερίτιδα, αν την πούμε έτσι, ή την οξία ισχυμία. Τώρα, από πλευρά συχνότητος, λόγω των αναστομώσεων που δείξαμε προηγουμένως, το πιο συχνό αίτιο, ας πούμε, εμφράκτου είναι από γενικευμένη υπόταση και μειωμένη καρδιακή παροχή. Έτσι. Και γενικά όταν παίρνουμε ένα τέτοιο παρασκεύασμα από το χειρουργείο, παίρνουμε πολλές τομές από τα αιμοφόρα αγγεία, γιατί εντάξει, μπορούμε εύκολα να το ξεπετάξουμε και να πούμε διατυχωματική νέκρωση ως επί ισχυμίας, αλλά πρέπει να βλέπουμε τα αγγεία, μην έχουν θρόμβους, μην έχουν άλλες αλλιώς. Μην είναι καμιά οζώδης. Πολυαρτηρίτιδα. Και αυτό είναι άλλο πράγμα, γιατί και αυτό με έμφρακτο. Δηλαδή το αγγείο δεν φράσει μόνο από το έμβολο, φράσει και από τη φλεγμονή. Μια αγγείτιδα, ένα αυτοάνωσο νόσημα. Οπότε τώρα εμείς, αν δούμε βλάβες επικεντρωνόμενες σε αγγεία, θα μπορούμε να το πιθανολογήσουμε για να γίνει σχετικός έλεγχος. Γιατί και εμείς έχουμε πρόβλημα, γιατί είπαμε ότι και η νέκρωση από μόνη της φέρνει φλεγμονή. Άρα βλέπεις φλεγμονώδη κύτταρα, τα βλέπεις έτσι διάσπαρτα, διατυχωματικά. Είναι δευτερογενής η ανάπτυξή τους. Μήπως τα βλέπεις όμως σε σχέση με τείχωμα αγγείων, μεγάλων αγγείων, τότε κάνεις τη σχετική μίξη να γίνει και ένας τέτοιος σχετικός έλεγχος, μήπως είναι δηλαδή πρωτοεμφάνιση, πρωτοδιάγνωση μιας αγγείτιδος. Έτσι. Και βέβαια μια διαφοροδιάγνωση και στην όσο του Crohn, που εκεί έχουμε έντονη φλεγμονώδη διήθηση διατυχωματική και καμιά φορά εδώ όταν το πράγμα πάει να χρονίσει στην ισχυμία γίνονται κάποιες στενώσεις στον μυϊκό χιτώνα και κάποιες εναποθέσεις αιμοσιδηρίνης που δεν τις βλέπουμε στην Crohn να είναι στο μυϊκό χιτώνα. Η Crohn κάνει μια διάχυτη ίνωση, έτσι, μια αύξηση έτσι, της σύστασης όλου του τυχώματος. Για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν αυτό και φυσικά η Crohn έχει και την τμηματική προσβολή, ενώ εδώ είναι ένα τμήμα ολόκληρο το οποίο έχει αυτή την εικόνα, τη χαρακτηριστική της νέκρωσης, έτσι, του αιμορραγικού εμφράκτου που είδαμε στη μακροσκοπική εκτίμηση του εγχειρητικού παρασκευάσματος του εν λόγω ασθενούς.